Το Μάρτιο του 2010 γεννιέται η ιδέα για ένα βιωματικό πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μάρπισσα της Πάρου. Η Μάρπισσα είναι ένας παραδοσιακός οικισμός νοτιοανατολικά της Πάρου που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και μέχρι σήμερα παραμένει σχεδόν ανέκυκτος από τον τουρισμό. Εκείνο το Μάρτιο δημιουργείται μια ομάδα εθελοντών διαφορετικών ηλικιών και ειδικοτήτων που με κοινή συνισταμένη την αγάπη τους για το χωριό και τη διάθεση για προσφορά οργανώνουν μέσα σε 4,5 μήνες τις πρώτες διαδρομές στη Μάρπισσα τον Αύγουστο του 2010. Η θερμή ανταπόκριση κατοίκων, επισκεπτών και φορέων ενδυνάμωσε την ομάδα και οδήγησε στην απόφαση το φεστιβάλ να γίνει θεσμός. Τι είναι όμως οι διαδρομές στη Μάρπισσα? Είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ με κεντρική ιδέα τη δημιουργία θεματικών διαδρομών μέσα στον παραδοσιακό οικισμό. Αρχιτεκτονική, λαογραφία, μουσική, οικαστικά και περιβάλλον είναι τα κυρίαρχα θέματα. Είναι σχεδιασμένο γύρω από τη βιωματική προσέγγιση των δραστηριοτήτων, ώστε ο καθένας να έχει ενεργό ρόλο στα δρόμενα. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της ομαδικότητας και της δράσης και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, των γνώσεων και των κοινωνικών σχέσεων των συμμετεχόντων. Τι είναι για τους εθελοντές οι διαδρομές στη Μάρπισσα? Διαδρομές είναι παρέα, ομαδικότητα και συνεργασία. Μια απόδειξη ότι τα πάντα είναι δυνατά αρκεί να το θέλουμε. Είναι το φεστιβάλ της καρδιάς μας. Η δημιουργία για ένα κοινό σκοπό. Γλέντι, χαρά. Αγάπη για τον τόπο μας. Γιορτή του πολιτισμού, της αρχιτεκτονικής, της μουσικής. Είναι χρώμα. Λάμψη. Ένα όνειρο που το βλέπουμε ξύλινο. Χαρά. Επικοινωνία. Εθελοντισμός. Ενέργεια. Τρέξιμο. Παρέα. Φιλίες. Αγάπη. Παιχνίδι. Οι διαδρομές στη Μάρπισσα είναι οι 85 θελοντές, είναι οι αμέτρητες συναντήσεις, οι αμέτρητες ώρες κοινής ανησυχίας και έμπνευσης. 2 χρόνια διαδρομές στη Μάρπισσα, 500 αφίσες, 54 μπάνερ, 120 πινακίδες, 65 βελάκια, 2 χιλιόμετρα χρωματιστά νήματα, 52 χορηγοί, 65 καλλιτέχνες, 20 ώρες χορού, 120 λίτρα σούμα, πάνω από 3.000 επισκέπτες που περπάτησαν και ανακάλυψαν τη Μάρπισσα. Στίχημα για την ομάδα διοργάνωσης ήταν να αλλάξει τη στερεότυπη εικόνα της Πάρου στο νησί του ήλιου, της θάλασσας και της νυχτερινής ζωής, προβάλλοντας ένα διαφορετικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που σέβεται και αναδεικνύει τον αυθεντικό χαρακτήρα του τόπου. Ήδη από την πρώτη χρονιά έγιναν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι καλύτεροι πρεσβευτές μας όμως είναι όσοι έχουν ζήσει από κοντά τις διαδρομές στη Μάρπισσα. Με έμπνευση το χωριό, συντροφιά τους κατοίκους και στόχο τη δράση, ελάτε να περπατήσουμε μαζί στη Μάρπισσα.